Και στην άλλη γραμμή είναι ο Γιώργος Οπηλίδης, ο οποίος έχει 9 μετάλλια σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, το χρυσό παιδί της ελληνικής πάλης και με συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, μπορούμε να τον ονομάσουμε και παγκόσμιο φαινόμενο, είναι ο Γιώργος Οπηλίδης. Γεια σου Γιώργο, καλά είσαι? Γεια σας, καλησπέρα σας. Βλέπουμε ότι τρέχει ένα θέμα με την Ομοσπονδία της πάλης, το οποίο θα θέλαμε να συζητήσουμε, θα θέλαμε να ακούσουμε, θα θέλαμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται για να καταλάβει και ο κόσμος εκεί πέρα έξω. Η δήλωση που έκανε η Ομοσπονδία είναι ότι διέκοψαν τους αγώνες ο ΠΑΟΚ, η Ευκαρπία και ο Πιλίδης. Να σας πω λίγο ρε παιδιά, ο Πιλίδης δεν ανήκει σε ομάδα. Η ομάδα του ήταν όλοι ενάντια. Όλα τα παιδιά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, όλοι οι πρωταθλητές, να είμαι πιο συγκεκριμένος, όλοι οι πρωταθλητές, όλοι όσοι παίρνουν τα μετάλλια και όλοι όσοι έχουν δείξει τον εαυτό τους στην πάλη, δεν βγήκε ούτε ένας να παλέψει και πλέον πραγματικά δεν ξέρω αν συνεχιστεί για 1,2 μάξιμου χρόνια αυτή η κατάσταση, δεν θα υπάρχει ούτε ένα παιδί στην πάλη. Υπήρξε κάποιος εκβιασμός, τι ακριβώς ήταν αυτό? Θα σας πω, εννοείται πως θα σας πω, το έχω καταγγείλει και στα κανάλια, σε δημόσια. Πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο προπονητής μου είναι ομοσπονδιακός προπονητής. Εγώ πήρα μαζί του στα προολυμπιακά, όπου και πήρα την πρόκλησή μου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και συγχαρητήρια γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γυρνάω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και θέλω να δούμε με καλή ο κύριος Θάνος, έτσι, τον κύριο Λεωνάκη που είναι ο νη πρόεδρος, δεν τον ήξερα καν. Δεν ήξερα καν το όνομά του. Ό,τι ήθελα να διαπραγματευτώ, το διαπραγματευόμουν με αυτόν τον άνθρωπο, ούτε να τον ονομάσω δεν θέλω. Και πάω μαζί με εν παρουσία της Μαρίας Φεβολαράκη, πάμε στο γραφείο της Ομοσπονδίας, του Προέδρου της Ομοσπονδίας, για να διαπραγματευτούμε για το πώς θα συνεχιστεί η προετοιμασία μας. Εκεί μου είπε ο κύριος Θάνος ότι, ούτε κύριο δεν θα το λέω, Θάνος, ότι δεν θα συμμετέχει μαζί σου ούτε στην προετοιμασία και ούτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο προπονητής σου. Εγώ παραξενεύτηκα πάρα πολύ, του λέω τι εννοείται, δεν κατάλαβα. Και μου λέει, ναι, δεν θα πάει μαζί σου, θα πάει αυτός που θα σου στείλουμε εμείς. Δηλαδή, θέλα να σου αλλάξουν τον προπονητή. Ναι, ακριβώς. Γιατί θα σου πω ένα πιο λόγο. Αν πρώτα, τι επικαλέστηκαν. Αν εγώ έπαιρνα μετάλλιο στην Ολυμπιάδα, ας πούμε, αν λέμε το πρίμιο είναι 100.000 ευρώ, τα 50 θα παίρνει ο προπονητής μου, ο προπονητής που θα μου θέτανε, και τα υπόλοιπα δεν ξέρω, μπορεί να τα μοιραζόντουσαν μαζί τους. Οπότε λέω, θέλετε να πείτε ότι ήταν δικός τους άνθρωπος. Ναι, υπάρχει άλλος λόγος. Αυτός είναι. Λόγος. Για το χρήμα ξεκάθαρο είναι, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που... Για το χρήμα είναι, να γεμίσουν οι τσέπες τους θέλανε. Δύσκολη είναι στην κουβέντα. Απαράδεκτο. Ήταν εκεί πέρα η Μαρία και του λέω, τι λέτε πρόεδρε, ακούτε τι λέτε. Δηλαδή τώρα χθες γύρισα από το προολυμπιακό με τον προπονητή μου και στην Ολυμπιάδα θα πάω με τον προπονητή μου. Και μου λέει, ούτε στην προετοιμασία. Πήγα, έκανα τις προετοιμασίες μου μόνος μου και όλα αυτά. Ο προπονητής σας τι είπε γι' αυτό? Ο προπονητής μου, τι να πει, λέει, θα πληρώνουμε τις έπες μας τις προετοιμασίες, όπως και κάναμε. Μα δεν ήταν απογοητευτικό και για τον ίδιο? Αντί για να ακούσουν συγχαρητήρια και μπράβο που πήραν την πρόκριση. Αν είναι δυνατόν. Ναι, είναι, πραγματικά δεν υπάρχουν τα πράγματα που ζούμε. Είναι ένα πράγμα που δεν ξέρω, πραγματικά δεν χωράει σε καμία λογική. Ο Λευτέρης ο Αυγενάκης, τι έχει να πει για όλα αυτά, τον έχετε προσελκύσει, τον έχετε... Δεν ξέρω, εγώ προχθές με είχε ακολουθήσει στο Instagram όταν έκανα κάποιες κοινοποιήσεις και μου έστειλε έτοιμο φιλία στο Instagram ο κύριος Αυγενάκης, του έστειλα ότι θέλω ένα ραντεβού μαζί του, μαζί με τον εκπρόσωπο αθλητών και δεν μου απάντησε ποτέ. Για όλα αυτά υπήρχε κάποια... Στραβά μάτια, ναι. Κλείνουν τα αυτιά τους. Και δεν ξέρω, είναι... Δηλαδή μας λέτε ότι γίνονται γνωστά όλα αυτά, βγαίνουν προς τα έξω και δεν υπάρχει καμία παρέμβαση από το Υπουργείο, από κάποιον αρμόδιο φορέα, τίποτα, έτσι. Αυτό τους παρακαλούμε, ακούστε λίγο, τους παρακαλούμε θερμά να κάτσουν στο τραπέζι μαζί μας για να μας ακούσουν. Γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε με την Ομοσπονδία να βγάλουμε καμιά άκρη. Φανταστείτε ότι όσα... Επίσημα τα έχετε καταγγείλει όλα αυτά. Όλα είναι κανονικά. Όλα είναι βάση νόμου, όλα έχουν καταγγελθεί, έχουν σταλθεί αυτά που έχουν σταλθεί, όλα είναι κανονικά. Μα του έστειλα το μήνυμα, το διάβασε και δεν πήρα καμία απάντηση. Μα δεν είναι, Δέσποινα, δεν είναι κάτι απλό. Έχει πάρει μεγάλη έκταση το θέμα. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Δεν θα βγαίνουμε στους αγώνες, δεν θα παλέψουμε ξανά. Γιατί μιλάμε για τόσους αθλητές που μας κάνουν υπερήφανους, έτσι, μπράβο, ως Έλληνες πάνω απ' όλα. Και έχω λάβει σε όλα αυτά τα χρόνια 26.000 ευρώ. Είχα λάβει μέχρι πριν. Γιατί και η καθαρίστριά μας. Εννοείται, δεν προσβάλλω σε καμία περίπτωση. Όχι, ναι, εννοείται. Παίρνει, αν δεν κάνω λάθος, 30 ή 40 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Για τα μελάνια και για τις φωτοτυπίες, κοντά σε 40 χιλιάδες ευρώ το χρόνο.
Δεν μας δουλεύετε. Δηλαδή, μας κοροϊδεύετε μπροστά στα μάτια μας. Αυτά που λέτε είναι παράλογα, δεν υπάρχουν πουθενά. Και αυτά που λέω εγώ υπάρχουν στο διάβια. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία στήριξη στον αθλητισμό από αυτό το κράτος. Σε αυτό που λέει ο Γιώργος έχει δίκιο. Το 95% ήμασταν υπέρ της αποχής. Γιατί δεν πάει άλλο. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο τωρινός πρόεδρος της Ομοσπονδίας, είπε δημόσια εκεί μπροστά σε όλους ότι θα σας καλέσω σε ραντεβού να τα βρούμε, να κάτσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε. Σκεφτείτε ότι μέχρι και σήμερα δεν μας κάλεσε. Είναι σε τι βαθμό προτεραιότητας μας βάζει ο πρόεδρος. Μιλάμε για το μέλλον της πάλης, μιλάμε για το παρόν και το μέλλον της πάλης. Και τελειώσαμε την Κυριακή την εποχή μας απολύτως ειρηνικά, χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν. Απέχαμε από τους αγώνες, γι' αυτόν τον λόγο αναβλήθηκαν και οι αγώνες και έχουμε φτάσει Τετάρτη και ακόμη δεν μας έχει καλέσει ο πρόεδρος. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά ρε παιδιά. Οπότε, παρακαλούμε θερμά τον κύριο Βγενάκη να μας ακούσει. Μας ακούει Δημήτρη, μας ακούει. Μη παρακαλάς, μας ακούει. Σε κάθε περίπτωση και αν δεν σας άκουσε θα σας ακούσει. Ναι, θα τους ακούσει αλλά θα δώσει σημασία στο θέμα. Ακριβώς, αυτό είναι το ζήτημα. Όχι αν μας ακούσει, αν μας δώσει σημασία. Εμείς εδώ από τον Focus FM θα προωθήσουμε όσο μπορούμε το θέμα να πάρει διαστάσεις, να μπορέσουμε να φτάσουμε στον Αυγενάκη τον ίδιο άμα είναι η λύση αυτή, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχει ανταπόκριση. Εντάξει, διαφορετικά θα μιλάμε για συγκάλυψη της κατάστασης. Μιλάμε ήδη για συγκάλυψη. Ναι, είναι πραγματικά απίστευτο και το θάρρος σας και η αντοχή σας κόντρα σε όλα αυτά που συμβαίνουν θέλει πραγματικά πολύ ψυχή. Τι να πεις μετά από αυτό. Τι να πεις, ξέρεις μου. Άνθρωποι οι οποίοι τιμούν τη σημαία μας, τη χώρα μας, μας κάνουν υπερήφανους ως Έλληνες πάνω απ' όλα και τους αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Καμία βοήθεια. Καμία οικονομική στήριξη. Ούτε οικονομική. Δεν αποδεχόμαστε ούτε τον προπονητή, ο οποίος ο προπονητής είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στον αθλητισμό, έτσι. Είναι πολύ... αυτό που άκουσαμε προσπερνά πραγματικά για τον προπονητή. Ναι, έτσι. Να τον αλλάξουμε προπονητή για να πάρει ο άλλος προπονητής τα 50 χιλιάρικα. Τι είναι ο προπονητής, ειλικρινά. Είναι σαν να αλλάζεις, θα το πω λίγο απλά και λαϊκά, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, γιατί δεν έχω σχέση με τον αθλητισμό. Είναι σαν να αλλάζεις το γυναικολόγο από τη γυναίκα. Αλήθεια σου λέω. Τη στιγμή που είναι γεννήσει. Της αλλάζει το γυναικολόγο. Είναι κάτι σαν δεύτερος πατέρας. Δάσκαλος και πολλά περισσότερο ο προπονητής του κάθε αθλητή. Δεν είναι δηλαδή να αλλάξουμε έναν προπονητή έτσι απλά και να κατεβούμε για Ολυμπιάδα. Μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε για. Είναι τρελό. Και είναι όλα τρελό. Αυτά, γιατί. Εγώ θα πω και θα ξαναπώ. Βλέπετε ότι για άλλη μια φορά το κράτος κλείνει τα μάτια, κλείνει το στόμα, κλείνει τα αυτιά, κάνει πως δεν υπάρχει. Καλούμε εδώ από τον Focus FM 103,6 το Λευτέρι, τον Αυγενάκη, να μπορέσει να ακούσει αυτά τα παιδιά για να μην χαθεί η ελληνική πάλι. Σε κάθε περίπτωση κάποιον αρμόδιο φορέα, έτσι. Είναι πραγματικά λυπηρό. Λυπηρό. Μας γυρίζουν χρόνια πίσω να ακούγονται, να καταγγέλλονται τέτοια πράγματα και να μην ανοίγει ρουθούνι, Γρηγόρη. Είναι απογοητευτικό πραγματικά.